ερευνάτε τα γραφάς. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που ερευνά και μελετά τον πλούτο της Αγίας Γραφής. Λιτροτικά σαλπίσματα σελίδων που καλούνται να γίνουν βιώματα ζωής με στόχο την σωτηρία του ανθρώπου. Παρουσιάζει ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, πατέρας Ιρηναίος Λαυτσής. Αγαπητοί ακροατέ και ακροάτριε του Ράδιο Ελπίδα και τη εκπομπή Ερευνάτε τα Σγραφά, χαίρετε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και το λέω αυτό επειδή είναι η μέρα εορτή του πολιούχου μας, του Αγίου Νικολάου, ο οποίο από το 1901, 120 περίπου χρόνια φυλάει, προστατεύει, εύχεται και προσεύχεται για όλους τους Αλεξανδροπολίτες. Για το λόγο αυτό, όλες αυτές τις ημέρες, τελέσαμε στον ιστορικό και υπέροχο ναό μας, τους Εσπερινούς, την Θεία Λειτουργία, τις ακολουθίες όλη την ημέρα και έτσι ώστε μάλλον ο κόσμος να έχει την δυνατότητα να προσκυνήσει τον Άγιο. Επειδή ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα γεννηθεί ποθεί είτε είναι νέος, είτε είναι παιδί, είτε είναι όριμος να απολαύσει τη ζωή του με την ίδια ένταση και την επιθυμία. Ο χριστιανός δεν κουράζεται ποτέ από τη ζωή. Κυρίως όταν είναι γεμάτη από πνευματικές στιγμές λατρείας στο Θεό, αλλά και στιγμές τιμής στους Αγίους. Οι Άγιοι είναι άνθρωποι όπως ο καθένας μας. Είναι φίλοι μας, είναι αδελφοί μας, είναι συνεργάτες μας, είναι προστάτες μας, είναι συνοδοιπόροι, είναι οδοδείκτες όταν γίνονται Άγιοι στην πορεία της ζωής μας. Εδώ λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη και στην επαρχία μας ο Άγιος Νικόλαος είναι ο πολιούχος και προστάτης, ο φίλος, πατέρας και παππούς μας. Είναι μια ανοιχτή αγκαλιά που περιμένει να μας κλείσει μέσα της για να γαλινέψει την ψυχή μας, να απενοχοποιήσει τη σκέψη μας, να κατευθύνει τα βήματά μας. Μέσα στον ιερό ναό του, ο καθένας μας εισέρχεται για να το συναντήσει και να ζητήσει αυτό που ποθεί. Αν ποθεί θεραπεία, θα είναι ο γιατρός του. Αν νιώθει ταραγμένος, θα είναι ο ειρηνοποιός του. Αν ποθεί το Χριστό, τότε θα γίνει ο δρόμος του. Ο Άγιος είναι για τον καθένα μας αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους. Είναι αυτός που παρακαλεί για εμάς όταν έχουμε θλίψεις και στεναχώριες και δοκιμασίες. Με αυτήν λοιπόν την ευκαιρία θέλουμε να αφιερώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στον Άγιο Νικόλαο, στον πατέρα και προστάτη μας. Στον Άγιο που μπορεί να γεννήθηκε και να έζησε περίπου 17,5-18 αιώνες πριν, όμως είναι ζωντανός δίπλα μας, είναι συμπαραστάτης μας, είναι συνοδοιπόρος μας όπως είπαμε πριν. Και γι' αυτό κάθε ευκαιρία που μας δίνει ο Χριστός να τιμούμε τη μνήμη ενός Αγίου, τότε εκτός από το σημαντικότερο που είναι η συμμετοχή μας στη λατρεία του Τριαδικού μας Θεού, είναι και οι πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε από τα κείμενα των Αγίων που γράψαν κάτι για το συγκεκριμένο Άγιο, για τον Άγιο Νικόλαο, από το Συναξάρι να μάθουμε κάτι για την ζωή του, με μοναδικό στόχο και σκοπό με τον δικό μας τρόπο, μεταφέροντας τη δική του βιωτή και κάνοντας την δική μας βιωτή, να μπορέσουμε να ενωθούμε με τον Χριστό και να συναντήσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία τον Άγιο Νικόλαο, τον ίδιο τον Χριστό και όλους τους Αγίους. Ας πάμε λοιπόν πολύ σύντομα να πούμε μερικά πράγματα για την ζωή του Αγίου. Όπως γνωρίζουμε λοιπόν, ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στα Πάταρα της Λυκίας γύρω στο 250 μετά Χριστόν από ευσεβείς και πλούσιους γονείς τους οποίους όμως έχασε νωρίς και τότε μοίρασε την περιουσία του στου στοχούς και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στον Χριστό. Χειροτονήθηκε λοιπόν ιερέας και στη συνέχεια εκλέχθηκε αρχιεπίσκοπος στα μοίρα της Λυκίας. Στα συναξάρια, στην βιογραφία δηλαδή του Αγίου, ο βίος ενός Αγίου, στην εκκλησιαστική γλώσσα λέγεται Συναξάρι, καταγράφτηκαν περιστατικά του βίου του, που τον εμφανίζουν, θα έλεγα, με πολλές δράσεις. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας μερικά στοιχεία από όλα τα Συναξάρια, Πολύ σύντομα και λόγω του ε, χρόνου μας του ραδιοφωνικού που είναι περιορισμένος θα αναφέρουμε βλέποντας τον Άγιο Νικόλαο μέσα από τα συναξάρια να βοηθάει οικονομικά κρυφά τη νύχτα τρεις αδελφές για να μην αναγκαστούν λόγω της φτώχεια τους να παρασυρθούν στην αμαρτία. Επίσης τον βλέπουμε να προσεύχεται σε επιβατηγό πλοίο που ενώ πήγαινε στους Αγίους Τόπους κλειδονίστηκε σε θαλασσοταραχή και θύελα και με την προσευχή του Άγιος γαλινεύει την τρικυμία και σταματά τη θύελα. Επίσης να ανασταίνει ναύτη που έπεσε νεκρό στο κατάστρωμα όταν γλίστρησε από το κατάρτι του πλοίου. Να θρέφει φτωχούς χριστιανούς και ειδωλολάτρες και να τους περιθάλπει σε πτωχοκομεία και νοσοκομεία. Ακούτε, ακούμε, να το πω καλύτερα, χριστιανούς και ειδωλολάτρες. Η αγάπη του Χριστού, την οποία πρέπει να κάνει πράξη κάθε χριστιανός, απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους άσχετα με το τι πιστεύουν. Επειδή για να πείσω τον άλλον ότι ο ένας και αληθινός Θεός είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πρέπει να του δείξω την θυσιαστική αγάπη του Χριστού. Σε κάποια λοιπόν περιγραφή του, του βίου του τον βλέπουμε να θεραπεύει απαλλάσσοντας ανθρώπους αλλά και τόπους ολόκληρους από κακά δαιμόνια. Να θεραπεύει ασθενείς από ποικίλε αρρώστιες. Να σώζει χωριά από λειψιδρία. Να προλαβαίνει την άδικη καταδίκη μελοθανάτων. Να αποκαθιστά άδικα συκοφαντιθέντες στρατηγούς. Στους διωγμούς του Διοκλητιανού αναφέρεται ότι εμψύχωσε και ενίσχυσε το φρόνημα των χριστιανών. Γι' αυτό το λόγο συνελήφθη, φυλακίστηκε και βασανίστηκε. Υπέμεινε όμως με καρτερία της διοξης και τα μαρτύρια εξαιτίας της μεγάλης αγάπης που είχε προς τον Ιησού Χριστό. Μετά την κατάπαυση των διωγμών από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, από το 313 δηλαδή και μετά, συνέχισε το ποιμαντικό του έργο στα μοίρα της Λυκίας. Το 325 έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ως Επίσκοπος Μύρων, που έγινε στην Ίκαια της Βυθινίας, κοντά στην πόλη του σχετικά, και καταπολέμησε με τόλμη τις κακοδοξίες του Αριού. Υπερασπίστηκε με σθένο στην Ορθοδοξία και ανεδείχθη κανόνας πίστεως όπως ακούμε στο Απολυτίκιο του Αγίου και δάσκαλος του Ευαγγελίου. Στο περιθώριο της Συνόδου φυλακίστηκε επειδή ράπησε τον Άριο όμως Στη φυλακή τον ενίσχυσε ο ίδιος ο Χριστός, δίνοντάς του ένα ιερό Ευαγγέλιο και η Παναγία μας προσφέροντάς του αρχιερατικό ομοφόριο. Μετά την λήξη των εργασιών της Συνόδου, επέστρεψε στο ποιματικό του έργο, στα μοίρα της Λυκίας, μέχρι και τα βαθιά του γεράματα, όπου εκεί, στα μοίρα, Παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό, περίπου στην ηλικία των 80 ετών το 330 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης κυρίως των ναυτικών. Στην πλώρη κάθε πλοίου βρίσκεται η εικόνα του. Αμέτρητοι είναι οι ναοί στα λιμάνια, στα νησιά, στα ακροτήρια που φέρουν το όνομα του Αγίου. Αμέτρητοι είναι και οι άνθρωποι που φέρουν το όνομα του Αγίου, άνδρες και γυναίκες, και κυρίως πολυπληθείς σαν την άμμο της θαλάσσης είναι οι χριστιανοί που προσεύχονται, που παρακαλούν και που απευθύνονται νυχθημερών στον Άγιο Νικόλαο για να ηρεμήσει την τρικυμισμένη ζωή που έχει ο καθένας μας. Ο Άγιος Νικόλαος λόγω των θαυμάτων του, όπως είπαμε και πριν επιγραμματικά, και με την τρικυμία και με τον αύτη που ανέστησε ο οποίος έπεσε από το κατάρτι του πλοίου και με άλλα περιστατικά Θεωρείται ο πρωτάτης των ναυτικών δεν υπάρχει σήμερα καήκη, βάρκα μέχρι και υπεροκιάνιο που να μην έχει μέσα την εικόνα του Αγίου Νικολάου. Κανένας χριστιανός ναυτικός δεν φεύγει από το λιμάνι χωρίς την εικόνα του, χωρίς να κάνει τον σταυρό του, και χωρίς να επικαλεστεί τον Άγιο για να είναι μαζί του, είτε στο ταξίδι του, είτε στην ψαριά του. Αυτά τα λίγα μόνο θα πούμε για τον Άγιο και ε, τον βίο του και θα μεταφερθούμε αμέσως στο ναό μας. Στην Αλεξανδρούπολη, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου θα δώσουμε πολύ σύντομα κάποια στοιχεία για το Μητροπολιτικό μας Ναό. Όπως λοιπόν γνωρίζουμε, στην καρδιά της πόλεως μας και στο μοναδικό της λόφο, που σήμερα βέβαια δεν φαίνεται ως λόφος, είναι εκτισμένος ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Νικολάου. Η ιστορία της πόλεως μας είναι συνειφασμένη με το ναό επειδή τόσο το μικρό αρχικό κτίσμα όσο και το σημερινό μεγαλό πρεπό αποτέλεσε το πρώτο κύτταρο ανάπτυξης της πόλεως μας. Ο Ιερός Ναός γνώρισε τις δόξες και τις δοκιμασίες, τις χαρές και τις θλίψεις της τοπικής ιστορίας. Περισσότερο από την ιστορία του όμως, ο Ναός αποτέλεσε και αποτελεί την πνευματική μήτρα μέσα στην οποία τα μυστήρια της Ορθοδόξου τοπικής Εκκλησίας και οι αγιαστικές τελετές αναγέννησαν εκατοντάδες χιλιάδες πιστών με τη Θεία Κοινωνία, με την βάπτιση των παιδιών, με το γάμο των γονιών μας και με την έξοδο των συγγενών μας από αυτόν τον κόσμο για περισσότερο από μία εκατονταετία. Χτίστηκε για πρώτη φορά γύρω στο 1860 μια μικρή ξύλινη εκκλησία εκεί όπου σήμερα είναι το πάρκο της πλατείας. Στα 1890 ο επιχώριος Μητροπολίτης Ένου μετέφερε την έδρα του από την Ένο στο Δεδέ Αγάτς στη σημερινή Αλεξανδρούπολη δηλαδή δίνοντας έτσι μεγαλύτερη βαρύτητα στην περιοχή. Ξεκίνησε λοιπόν αμέσως το κτίσιμο μιας καινούριας εκκλησίας που θα αντικαθιστούσε τη μικρή παλιά αφού πλέον έγινε έδρα Μητροπόλεως αλλά και η πόλη από τη στιγμή που έγινε η έδρα και διηγητικό κέντρο σίγουρα θα είχε δυνατότητα και σχεδιασμό να αναπτυχθεί. Ο νέος λοιπόν μεγαλοπρεπής μητροπολιτικός ιερός ναός του Αγίου Νικολάου, έτσι όπως σήμερα το γνωρίζουμε, θεμελιώθηκε το 1892 και εγκαινιάστηκε το 1901 από τον τότε Μητροπολίτη Ένου Γερμανό Θεοτοκά. Πρόκειται για πετρόκτιστη βασιλική μετρούλο και δύο κοδονοστάσια που ανυψώθηκαν το 1908 με δωρεά του τότε πρόξενου της Αυστροογγαρίας στην περιοχή Βλασίου Σούχορ. Μέσα στο ναό υπογράφτηκε το 1920 στις 14 Μαΐου το πρωτόκολλο των ελευθερίων της πόλεως. Το τέμπλο του ναού που είναι ξεχωριστό είναι έργο Περγαμινέλη εκμητιλίνης και έγινε το 1932. Ο ναός ανακαινίστηκε τα τελευταία 50 χρόνια τρεις φορές, το 1974, το 2005 και το 2012. Μέσα στο ναό φυλάσσονται η ξυλόγλυπτη εικόνα της Παναγίας της Τριφώτισσας, έργο του 13ου αιώνα από την Ένω, η εικόνα της Παναγίας της Μαυροφορούσας, την οποία έφεραν στην Ελλάδα πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, η τίμια κάρα του Αγίου Νικολάου ενός εκ των τεσσαράκοντα μαρτύρων της Λίμνης Σεβαστίας και λείψανα εκ των Αγίων πέντε νεομαρτύρων της Αμοθράκης. Επίσης, από το 2011 φυλάσσεται Εμάχιο Λειψάνου του Πολιούχου της Πόλεως Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας Πολύ σύντομα λοιπόν έτσι παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος στοιχεία από τον βίο του Αγίου αλλά και ιστορικά στοιχεία για το αρχιτεκτόνημα για το ναό του Αγίου Νικολάου της πόλεως μας. Ας περάσουμε αγαπητοί μου στο σημείο αυτό σε ένα μουσικό διάλειμμα. que Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας μετά το μουσικό διάλειμμα για να ε, μιλήσουμε για τον Άγιο Νικόλαο έτσι όπως μας τον παρουσιάζει το Απολυτίκιο. Είπαμε προηγουμένως ότι επειδή πήρε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο επειδή αντιμετώπισε τον Άριο επειδή έδειξε ανυπακοή, με γνώμονα όμως και κριτήριο την πίστη του και την αγάπη του στο Χριστό, η Εκκλησία τον ονόμασε κανόνα πίστεως. Επειδή όμως χτύπησε τον Άριο, είναι γνωστό και υπάρχει μάλιστα και μέσα στο ιερό του ναού μία εικόνα όπου οι επίσκοποι βρίσκονται μέσα στην Οικουμενική Σύνοδο και ο Άγιος Νικόλαος σηκώνεται και χτυπά τον Άριο με ένα χαστούκι είναι κάποιοι άνθρωποι που λένε πως αυτόν τον άνθρωπο η Εκκλησία τον ονόμασε εικόνα πραότητος ας μεταφερθούμε όμως σε εκείνη την εποχή και ας πάρουμε κι εμείς μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ας προσπαθήσουμε δηλαδή να εγκληματιστούμε στα χρόνια εκείνα όπου οι Άγιοι, χωρίς να έχει διαμορφωθεί ακόμη το δόγμα και η παράδοση της Εκκλησίας, αντιμετώπιζαν τους αιρετικούς. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ίκαια της Βυθινίας το 325. Ο χριστιανισμός και το κήρυγμα της Αναστάσεως του Χριστού από τη μικρή γειτονιά της Παλαιστίνης διαδίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η νίκαια γίνεται για πρώτη φορά επισήμως η θεολογική παλέστρα για όσους έχουν καταλάβει τι είναι ο Χριστός. Από τη μία μεριά, 318 θεοφόροι πατέρες και από την άλλη, ο διάβολος, μέσα από τον ορθολογισμό του διανοούμενου αρίου. Ο Άριος διδάσκει αίρεση έχοντας πρικισμένο νου και χυμαρόδι λόγο. Διακηρύσει στη σύνοδο ότι ο εσταυρωμένος του Γολγοθά και αναστημένος του τάφου είναι κτίσμα του ενός και μεγάλου Θεού του Πατέρα. Η γοητεία του λόγου του κλονίζει ακόμη και κληρικούς, όπως τον Ευσέβιο Νικομηδίας και τον Ευσέβιο Κεσαρίας. Ο Άριος μπροστά στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο και τον πρόεδρο της συνόδου Επίσκοπο Κορδούης Όσιο παίρνει το λόγο. Αγέροχος ανεβαίνει στο βήμα. Μαγνητίζει τους συνέδρους με την τέχνη του λόγου του. Συγκλονίζει τους ακροατές. Είς ο Θεός, όπως υπογραμμίζει και η Αγία Γραφή. Τα πάντα είναι δημιουργήματα της δυνάμεως του Θεού όσο συνεχίζει το λόγο του προκαλεί ακόμη και την βασιλική προσοχή και κλονίζει το νου των επισκόπων. Οι περισσότεροι χαμογελούν και είναι έτοιμοι να παραδεχθούν ότι ο Άριος έχει δίκιο. Ο διάβολος χαίρεται και τότε σηκώνεται ο επίσκοπος Μύρο Νικόλαος. Βλάσφημε, σταμάτα. Αποκαλείς τον Θεό λόγο κτίσμα. Συνεχίζει ο Άγιος προς τους πατέρες. Οι ψευδοδιδάσκαλοι είναι συνήθως γόητες. Συναρπάζουν και παραπλανούν τους ακροατές. Η πλάνη άλλωστε ακούγεται πιο ευχάριστη από την αλήθεια, λέει ο Άγιος. Αγανακτισμένος, πνίγεται και κόβεται η αναπνοή του είναι αδύνατο να συγκρατήσει το χαρακτήρα του όταν ο Θεός τεμαχίζεται. Ξαφνικά κινείται προς το βήμα που μιλάει ο Άριος και τον χτυπά με το χέρι του στο στόμα για να σταματήσει το λογοτεχνικό του παραλήρημα. Δημιουργείται αναταραχή, φωνές, αγανάκτηση και η ασφάλεια του αυτοκράτορα το συλλαμβάνει. Ο Νικόλαος φωνάζει «Η θεολογία δεν είναι λογοτεχνία». Όμως οι άνθρωποι του αυτοκράτορα τον οδηγούν στη φυλακή επειδή όποιος έμπροσθεν του βασιλέως ραπήσει άνθρωπο κόβεται το χέρι του. Οι επίσκοποι παρακαλούν τον αυτοκράτορα να μην εφαρμόσει σκληρά τον νόμο και απλώς να φυλακίσει τον Νικόλαο. Ο πράος έγινε επιθετικός. Ο ουράνιος κινήθηκε σαν γήινος. Ο κανόνας της πίστεως έδειξε άπιστος. Ο φάρος των μοιραίων φώτισε τη φυλακή. Φεύγοντας, προσεύχεται «Κύριε, ενίσχυσέ τους και στείλε το θαβόριο φως έστω και κεκλιμένων των θυρών». Τη νύχτα στη φυλακή τον επισκέπτεται η Παναγία και του αφήνει το Ευαγγέλιο και ένα αρχαιρατικό ομόφορο. Το πρωί καταλαβαίνουν όλοι τι έγινε. Ζητούν συγνώμη από τον Νικόλαο. Ο Νικόλαος φεύγει από την Σύνοδο ευχαριστημένος, αφού ο Άριος κατατροπώθηκε και έχασε την πρώτη μεγάλη μάχη. Οι 318 θεοφόροι πατέρες αποφάσισαν φως εκ φωτός, θεών αληθινών, εκ θεού αληθινού, ομοούσιον το πατρί. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, εγκομιάζοντας τον Άγιο Νικόλαο. Και με τη μάχηρα της πίστεως, αποκόπτης από τη ρίζα τη διδασκαλία του Αρίου, με την οποία χώριζε τον Υιόν του Θεού από την Θεότητα. Είσαι σαν άλλος φινεές, που με το μαχαίρι του θανατώνεις θα εκείνους που τολμούν να συγχέουν ή να χωρίζουν την οικονομική ενανθρώπιση Χριστού του αληθινού Θεού. Σε πολλά χειρόγραφα, όπως του Αγίου Δημητρίου του Ροστόβ, αναγράφεται πραγματικά ότι ο Άγιος Νικόλαος ράπισε τον Άριο. Χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Σημεώνου μεταφραστής ότι όταν ο Άριος άνοιξε το απίλωτο στόμα του και εξέθεσε τη βλάσφημη διδασκαλία προκάλεσε ακόμη και τον ευλαβή και θεοφιλή Νικόλαο και μη μπορώντας να ανεχθεί την βλασφημία πρώτον κατά της Αγίας Τριάδος δεύτερον κατά του Αγίου Πνεύματος και τρίτον κατά της Παναγίας με ιερή αγανάκτηση ράπησε στο στόμα τον αντίχριστο Άριο, αναφωνώντας «Αλλα λα τα θχύλι τα δόλια, τα λαλούντα ανομίαν». Και με τις δύο αυτές αναφορές αποδεικνύεται το γεγονός του ραπίσματος του Αγίου προς τον Άριο. Από τότε λοιπόν η Εκκλησία ονόμασε τον Άγιο Νικόλαο «Εικόνα πραότητος» επειδή το περιστατικό αυτό δεν αποδεικνύει προβληματικό ψυχισμό, αλλά δύναμη πίστης. Άλλωστε, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης λέει πως ο επίσκοπος πρέπει να κρατά τους λισασμένους λύκους μακριά από την πίμνη του Χριστού. Αυτό έκανε ο Άγιος Νικόλαος επειδή πονούσε για την Εκκλησία. Γιατί ο αιρετικός δεν είναι μόνο νεκρός, αλλά είναι αιστεία μολύνσεως, δηλαδή στέλνει στον θάνατο και άλλους. Γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος. Όποιος αποσχίζεται από τον σύνδεσμο της ενότητας και της αγάπης, είναι καταδικασμένος για την αιώνια κόλαση ακόμη και αν καεί ζωντανός για το όνομα του Χριστού. Αυτή είναι η πορεία και το μέλλον όλων των σχισματικών και αιρετικών της Εκκλησίας. Ένας Άγιος λοιπόν μπροστά στην ορθή διδασκαλία και στην αλήθεια που οδηγεί στη σωτηρία των ανθρώπων τολμά να χτυπήσει οποιονδήποτε αιρετικό στο στόμα. Πρώτα με την διδασκαλία του και δεύτερον και πολύ σπάνια όπως στην περίπτωση του Αγίου μας και με τα χέρια του. Άλλωστε, τέτοιο δαιμονιώδες και αιρετικό μυαλό σαν του Αρίου δεν έζησε στη γη. Απόδειξη είναι ότι όλες οι αιρέσεις που δημιουργήθηκαν στη ζωή της Εκκλησίας είχαν ως πρότυπο την διδασκαλία του Αρίου. Ο Άγιος Νικόλαος όμως, με την ευθύνη του Επισκόπου και με την καρδιά του γεμάτη Χριστό, Αναφωνεί προς όλους μας. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπις. Από μικρό παιδί, βλέποντας την εικόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που υπάρχει στο Μητροπολιτικό μας Ναό και παλαιότερα υπήρχε στο Επισκοπείο, προσπαθούσα μέσα μου να ερμηνεύσω το χαστούκι. Πώς ένας Άγιος χτύπησε έναν άνθρωπο. Η χειρονομία μέχρι και σήμερα είναι απαράδεκτη. Μεγαλώνοντας όμως, κατανόησα και ερμήνευσα την κίνηση, ταυτίζοντάς την με την εικόνα του Χριστού, ο οποίος στο ναό του Σολομόντος, οργισμένος, επιτίθεται και σπάει τους πάγκους των εμπόρων. Άρα, η πράξη βίας του Αγίου, δεν αποτελεί στοιχείο βίαιου χαρακτήρα, αλλά αγωνία για την ακρίβεια της διδασκαλίας του Ευαγγελίου και αγωνία για τις ψυχές των ανθρώπων. Γι' αυτό και η Εκκλησία ονόμασε τον Άγιο Νικόλαο εικόνα πραότητος, όχι όπως υποστηρίζουν κάποιοι για να καλύψει το γεγονός της χειροδικίας κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά για να διδάξει ότι οι Άγιοι είναι άνθρωποι που κάνουν λάθη αλλά αγωνίζονται με μετάνοια να τα ξεπεράσουν. Άσε ευχηθούμε λοιπόν αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες και με αυτήν την αναφορά μας σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ζωής του Αγίου ο Άγιος να μας φωτίζει και να ευλογεί την πόλη και τους κατοίκους για να ζουν γύρω από τον ναό του με οδοδείκτη τον ίδιο τον Άγιο και με αναφορά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στον Επίσκοπό της όπου έχει το ρόλο, την θέση και την ευθύνη του Αγίου Νικολάου. Στο σημείο αυτό ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας που σήμερα είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, στον προστάτη και πολιούχο της πόλεως μας και της ζωής και της ψυχής του καθενός μας. Αφού λοιπόν κάναμε τις αναφορές μας και στον βίο του και στον ναό μας και στο περιστατικό της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, θα ήθελα να ακούσουμε ένα πείμα. Ένα πείμα που έχει γραφτεί για τον Άγιο Νικόλαο και μας θυμίζει πάντα τον ψαλμό του Δαβίδ ότι τις αγίες, τις εν τη Αγίη τη εν γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος. Ας το ακούσουμε λοιπόν. Νικόλαε κρίνων ωραίων, λαμπρέ εωθηναί αστήρ, σεβάσμι επιμήν μοιραίων, Ορθοδοξία Σοφοστήρ Την πατρική σου ευλογίαν παράσχουμη των ταπεινών με την ευχή σου την Αγίαν δίδου θείων φωτισμών. Εν μέτρο να εγκομιάσω όσον μου είναι δυνατόν το όνομά σου να δοξάσω ως του Κυρίου λειτουργών. Τους ε τιμώντας περισκέπεις απ' τους ωραίους ουρανούς περιπολείς και επιβλέπεις πελάγι και ωκεανούς. Με ναυτικού συνταξιδεύεις, Άγιο Δελφίνι του Γιαλού, την τρικυμία γαλινεύεις, σώζεις ψυχάς εκ του πνιγμού. Τρεις τρατιλάτας εκ θανάτου, διέσωσες εκ της φαγής, και εν λοιμό φοβερωτά το τρέφεις λαούς επί της γης. Ενός πτωχού τρεις θυγατέρας, χρηματοδότηση πολύ προσφέρεις και λαμβάνει πέρας από καλή. Στην πρώτη σύνοδον κηρύτης των τρισυπόστατων θεών, εμπαρισία επιπλήτης των άριων ερετικών. Πολλά είναι τα θαύματά σου, η θρύλου σου, ο θαυμαστή, ωραία τα ιστορικά σου εφραίνουν τον ακροατή χειρών και ορφανών προστάτης, τον ασθενούν τον ιατρός, πλεόν τον θείος παραστάτης, τον οδηπόρον συνοδός. Πάντες εν πίστη προσκυνούμεν την σεβασμίαν σου μορφήν, στην χαριτόβρη των εικόν σου προσφέρομεν σέβας τιμήν. Η μνήμη σου μοίρα μυρίζει, με λουλούδια χειμερινά, εις τα ψυχάς μας προσεγγίζει των Χριστουγέννων η χαρά. Σου δέομαι να γαλινεύει την τρικυμίαν των λαών, τον κύριο να μεσητεύει υπέρ ειρήνη των εθνών. Χαίρε, Πανάγιε Πατέρα, των ευσεβών χριστιανών, να μας φυλάτης νύκτα μέρα από παντίων συμφορών. Ήμνους Νικόλαε σου ψάλλει, θάλασσα, γη και ουρανός, η χάρη σου είναι μεγάλη, λάμπης ο ήλιος φωτεινός. Πάτερ Νικόλαε, όσοι που έχουν παιδιά να ζήσουν, να τα ξαναδούνε σαν έλθουν από την ξενιτιά. Εις όλους ξενιτευμένους δίδε υγείαν και χαρά και ώστις σε επικαλείται να μην τον βρίσκει συμφορά. Το πείμα λοιπόν, το υπέροχο αυτό πείμα, είναι γραμμένο παίρνοντας στοιχεία μέσα από το συναξάρι του Αγίου, από την ζωή του Αγίου μας, του πολιούχου, προστάτη και παππού της πόλεως μας. Μέσα λοιπόν από τα λίγα που αναφέραμε, αλλά και από όσα ξέρουμε, διαβάζοντας ο χριστιανός την ζωή του Αγίου Νικολάου αντλεί κυρίως τρία πράγματα, τρεις αρετές από την ζωή του. Ο Άγιος Νικόλαος για τρία πράγματα θα έλεγα σήμερα φημίζεται. Για την πίστη του, για την πραότητά του και για την εγκράτειά του. Τρεις μεγάλες αρετές του Αγίου μας που μπορούν να αλλάξουν την ταραγμένη ζωή μας. Μιμούμενοι λοιπόν τον Άγιο Νικόλαο που αυτό είναι και ο στόχος που τον τιμούμε όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος ας χαστουκίσει ο καθένας τον Άριο της εποχής μας την υψηλότερη μορφή ειδωλολατρίας που κυριαρχεί σήμερα μέσα και έξω από την Εκκλησία το μεγάλο αυτό είδωλο, ο Άριος, είναι ο εαυτός μας. Ο εγωιστής, υπερόπτης, πλεονέκτης εαυτός μας. Τότε μόνο θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε το καράβι των αμαρτιών μας στο λιμάνι της σωτηρίας. Επειδή όμως τα καράβια που συμβολίζουν τη ζωή μας δεν κατασκευάστηκαν για τα λιμάνια, αλλά για τις θάλασσες και τις τρικυμίες και έτσι δοκιμάζεται η ποιότητα της κατασκευής τους. Γι' αυτό και εμείς και μέσα από αυτήν την εκπομπή ας προσευχηθούμε στον Άγιο να δίνει δύναμη και αντοχή στο δικό μας καράβι, στη δική μας ζωή όχι για να μένουμε ήσυχοι και αμέτωχοι, αλλά να μπορούμε να ταξιδεύουμε στις φουρτουνιασμένες θάλασσες, να αντιμετωπίζουμε τις καταιγίδε, τις τρικυμίες και τις θύελες που στέλνει στη ζωή μας ο διάβολος για να μας βυθίσει στην κόλαση. Με αυτήν λοιπόν την αναφορά και με αυτές τις ευχές για να έχουμε πίστη, πραότητα και εγκράτεια, ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευλογημένα, ο Άγιος να κατευθύνει τη ζωή μας και να μας αξιώνει έτσι ώστε να σχίζουμε τις δυσκολίες της ζωής και να φτάνουμε στον προορισμό και στο λιμάνι μας που είναι ο Χριστός. Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, ο Άγιος Νικόλαος να βρίσκεται πάντα στην καρδιά και στη σκέψη μας Μέχρι την επόμενη Ραδιοφωτική μας συνάντηση Εύχομαι Ο Χριστός να ευλογεί Όλους μας Ερευνάτε τα γραφάς Μια εβδομαδιαία Εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που ερευνά και μελετά τον πλούτο της Αγίας Γραφής. Λυτρωτικά σαλπίσματα σελίδων που καλούνται να γίνουν βιώματα ζωής με στόχο την σωτηρία του ανθρώπου. Παρουσιάζει ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Πατέρας Ιρηναίος Λαυτσής.